Αγαπητοί συνδημότε, αγαπητέ συνδημότησε, φίλοι και φίλε, η σημαία του Δήμου Γεροσκύπου πλέον έχει μεγαλώσει. Ο Δήμος μα, ο δικό μα Δήμος, ο Δήμο Γεροσκύπου και Ανατολική Περιφέρεια, μαζί με τι κοινότητε, τα κονιά, την Αγιά Μαρινούδα, την Κολόνη, την Αχέλια, την Τίμη, μαζί με το νέο τοπικό μεταρρυθμιστικό σχέδιο τη τοπική αυτοδιοίκηση, πρέπει και επιβάλλεται μέσα από την σωστή συνεργασία, μέσα από την ενότητα και τις στράτες συνόλων να πετύχει. Και πρέπει να πετύχει. Με σωστή στρατηγική. Αυτόν τον νέο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να βάλει τη σωστή του φραγίδα. τη φραγίδαν που θα δίνει το δικαίωμα στους πολίτες της, του Δήμου Γεροσκήπου και της Ανατολικής Περιφέρειας να είναι περήφανοι για το Δήμο τους. Πρέπει οπωσδήποτε για το καλό δημόσιο, δημόσιο συμφέρον να είμαστε σωστοί στις κάθε πράξεις που θα κάνουμε. Ο Δήμος μας, ο Δήμος Γεροσκήπου, ο δικός μας Δήμος και θα το τονίζω γιατί είμαι περήφανο γιατί το λέω αυτό το πράγμα. Αυτό είναι που είναι μεγάλη επίτευξη που έχει γίνει. Πρέπει να είναι καθημερινά δίπλα στους συνδημότες μας οι συνδημότε μα πρέπει να ενημερώνονται για όλα τα έργα που θα γίνονται στο Δήμο Γεροσκήπου. Τα, τα αναπτυξιακά έργα αλλά χρόνο όσον αφορά την εσωτερική πολιτική του Δήμου. Πρέπει κάθε καθημερινά να είναι δίπλα στον πολίτη, δίπλα στον συνδημότη για τα οποιαδήποτε προβλήματα που θα υπάρχουν τη καθημερινότητα. Τα πλέον απλά καθημερινά. Η νεολαία μα. Η νεολαία μα πρέπει οπωσδήποτε να συμβάλλει πλέον και να έχει ρόλο στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ακούεται η φωνή τη. Οπωσδήποτε πρέπει να ακούεται η φωνή τη. Και πρέπει να είμαστε συμπαραστάτε τη νέα γενιά. Γιατί είναι πραγματικά είναι η γενιά της, του τόπου μα που πρέπει να είμαστε πάντα δίπλα του. Η τρίτη ηλικία. Πρέπει να στηρίζουμε την τρίτη ηλικία. Αυτόν τον νέο Δημοτικό Σύμβουλο πρέπει να στηρίξει με τι αποφάσει του πολύ σοβαρά την τρίτη ηλικία και να δώσει ε, τα κίνητρα για μια πιο καλή ποιοτική ζωή για την τρίτη ηλικία. Η εκκλησία μας, η εκκλησία μας πρέπει οπωσδήποτε να είναι στο Δήμο Γεροσκήμπου και όχι μόνο στο Δήμο αλλά σε όλη την τοπική αυτοδιοίκηση. Πρέπει να έχει ρόλο, πρέπει να έχει ρόλο να διαδραματίσει γιατί γνωρίζει, γνωρίζει τα προβλήματα, τις ευαισθησίες, των πολιτών τη Κυπριακή Δημοκρατία και ιδιαίτερα των δημοτών μα. Όραμά μου, όραμά μου ω υποψήφιο του Δήμου Γεροσκήπου. Θέλω να βλέπω του δη, συνδημότε μου να έχουν το χαμόγελο μέσα από την ψυχή του για τι σωστέ, καλέ πράξει που θα κάνει αυτό το νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Αγαπητοί συνδημότε, αγαπημένε μου συνδημότησε φίλοι και φίλες. Εξαγγέλλω σήμερα την υποψηφιότητα μου ως αντιδήμαρχος του Δήμου Γεροσκήπου και Ανατολικής Περιφέρειας. Με συγκίνηση αλλά με ταπεινότητα προς εσάς. Η υποψηφιότητα μου πλέον είναι σε εσάς. Η επιλογή είναι δική σας. Περιμένω και από τα πολιτικά κόμματα της Κυπριακής Δημοκρατίας να στηρίξουν αυτήν την υποψηφιότητα. Έγινε και παλιά, ω πρώην αντιδήμαρχο που ήμουν. Με χτίμηση και σεβασμό προ εσά. Με γνωρίσατε. Με γνωρίσατε ω αντιδήμαρχο, αλλά με γνωρίζετε και ω άνθρωπο. Σα ευχαριστώ. Με χτίμηση, Μάριο Αθανασίου, υποψήφιο αντιδήμαρχο του Δήμου Γεροσκήπου και Ανατολική Περιφέρεια. Σα ευχαριστώ.